Ονόματα. Το ένα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και το άλλο είναι ο Κώστας Καραμαλής. Ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της χώρας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε, καταρχήν πώς αισθάνεστε πολιτικά στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων και δεύτερον πώς αισθάνεστε επί της ουσίας, δηλαδή τι θα κάνετε μελλοντικά έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το ότι ο πρώτος οδήγησε τη χώρα στο μνημόνιο. Και το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο ότι στο πλαίσιο του ανοίγματος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μια, ας το πούμε, πολύ προσεκτική αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Και το δεύτερο για τον Κώστα Καραμαλή έχει να κάνει με την ερώτηση, με την απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν πλειοψηφία και γενική συνένεση. Ένα τέτοιο πρόσωπο σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στην επόμενη Βουλή Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι ο Κώστας Καραμαλής. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματός σας που είναι η απόδοση, καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη και φτάσαμε ως εδώ και να αποδοθούν και ευθύνες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό ως πιο σημαντικό σκέλος του ερωτήματός σας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό για μας δεν έχει να κάνει με κανενός είδους προσωπικό ρευανσισμό. Έχει να κάνει με την ανάγκη ως συντεταγμένη πολιτεία να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη και φτάσαμε ως εδώ. Ακόμα και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συζητιέται ότι πρέπει να υπάρξει μια αποτίμηση των αιτιών και των λαθεσμένων κινήσεων που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή της κατάσταση. Ως εκ τούτου για μας η μία και μόνη Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία, το μία και μόνη το έλεγε ο κ. Σαμαράς πριν εκλεγεί, για το μνημόνιο, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για τα αποτελέσματα της Ελστάτ που παραποιήθηκαν, αν παραποιήθηκαν, είναι μια υποχρέωση που πρέπει να γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί και το αίσθημα δικαίου, κυρίως όμως να μπορέσει συντεταγμένα η ελληνική πολιτεία να βγάλει συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, κατά καιρούς στους διαδρόμους της παραπολιτικής ακούγονται πολλά και διάφορα. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοιου είδους σενάρια. Και οι δύο στους οποίους αναφερθήκατε είναι ιστορικά πρόσωπα. Έχουν διαχειριστεί ευθύνες. Τους έχει κρίνει ο ελληνικός λαός, θα τους κρίνει και η ιστορία. Σε ό,τι αφορά το θέμα που αναφέρατε για τον κ. Καραμαλή και την πιθανή ανάμειξή του σε σενάρια για την προεδρική εκλογή που βλέπω και σήμερα σε κάποιες εφημερίδες, ίσως με έναν περιπαικτικό τρόπο να κάνουν αναφορά σε αυτόν, σας έχω απαντήσει σε ό,τι αφορά τη θέση μας για την προεδρική εκλογή. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Αν και εξ όσων γνωρίζω έχει διαρρεύσει χωρίς να το διαψεύσει ότι δεν ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο ρόλο. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ακούστε τώρα, για να σταματήσει αυτή η αστειότητα. Εμείς έχουμε πολύ στενή καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τον κόσμο που κάποτε πίστεψε σε ιδέες, σε οράματα, σε αξίες. Με αυτόν τον κόσμο, τον αγνό, τον απλό, που είναι συμμαχητές μας, αν θέλετε, στην προσπάθειά μας να νοικοδομήσουμε τη χώρα, με αυτόν τον κόσμο, ναι, έχουμε. Με ηγεσίες οι οποίες έχουν ήδη κριθεί από την ιστορία και από την πολιτική ζωή, δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Ο κύριος Αδρανίδης από την εφημερίδα.